Έχουμε παρέμβαση από τον βουλευτή Αχαΐας, τον κύριο Γιώργο Νταβρή, για το θέμα με τον κύριο Μπαρτάκο. Καλησπέρα κύριε Νταβρή, σας ακούω. Καλησπέρα κύριε Φλαμή. Θα ήθελα στα πλαίσια της αντικειμενικής πληροφόρησης που δίνεται στο κοινό να σας πω ότι αυτό το οποίο είπατε είναι απολύτως ψευδές. Και βέβαια, μιας και με βγάλατε στον αέρα, να σας πω ότι δεν είναι πρώτη φορά που στο πρόσωπό μου εσείς προσωπικά κάνετε και δεν τηρείτε τη διοντολογία. Έπρεπε να με πάρετε τηλέφωνο. Γνωρίζω για ποιο λόγο το κάνετε αυτό. Θέλω όμως να σας πω όπως σας έχω γράψει. Είναι για ποιο λόγο το κάναμε αυτό, δεν καταλαβαίνω. Είστε στιγμός προπαγανδιστής και ψεύτης. Μάλιστα. Μόνο σε εσάς βέβαια αυτό ναι, σημαίνει. Ναι, όπως κάνατε την άλλη φορά που σας είπα ότι είχαμε απόν και βάζετε το σταθμό και έλεγε ότι θα είμαι παρόν. Και σε αυτό σύπαρον, Όχι, πάτε κατεβάζετε. Μάλλον δεν ακούγατε καλά κύριε Νταβρή. Δεν ακούγομαι. Όχι, δεν ακούγατε, δεν ακούγατε καλά ή δεν διαβάσατε καλά. Όπως κάνω και τώρα. Στέλνετε και στέλνετε ψευδείς ειδήσεις στον κόσμο για να λέτε ότι τα βρεις κάνει έτσι και κάνει αλλιώς. Εάν θέλεις άλλη φορά θα με βγάζεις στο κανάλι. Εντάξει, πάψε αυτά τα μασκαριά και αρκετά μαζί σου. Μάλιστα. Έτσι. Οπότε τι είναι, τελικά θα πάτε στον Μπαλτάκο ή δεν θα πάτε. Τελικά, ό,τι θέλεις να συζητήσουμε. Όχι, εγώ μπορώ να είμαι, μασκαράς απέναντί σας, αλλά δεν μου λέτε. Δεν έχεις γόνατα. Να έρθω εκεί και να στα πω. Ούτε γόνατα δεν έχω, αλλά άλλο σας λέω. Θα πάτε στον Μπαλτάκο ή δεν θα πάτε τελικά. Όπως έκανε να ρωτήσεις αυτόν που σε βάζει και τα λες. Μάλιστα, πάλι τα ίδια. Λοιπόν, σας λέω τώρα, θα πάτε στον κύριο Μπαλτάκο ή όχι τελικά. Σου είπα ότι είσαι ο χειρότερος προπαγανδιστής. Είμαι ο χειρότερος. Δεν έχω αντίληψη σε αυτά που λέτε. Προσέξτε. Δεν έχω αντίληψη. Απλά θέλω να μου πείτε τελικά αρκετά. Θα πάτε στον κύριο Μπαλτάκο ή όχι. Εντάξει. Θα πάτε στον κύριο Μπαλτάκο ή όχι. Εσύ μπορεί να πας. Και ο φίλος σου μπορεί να πάει. Εγώ δεν θα πάω. Ναι, σας το ξαναλέω, θα πάτε στον κύριο Μπαλτάκο. Σου είπα και σου απάντησα. Ο φίλος όπως σε βάζει και τα λες. Για να το ξεκαθαρίσω λοιπόν σήμερα αυτό, μια στιγμή κύριε Νταβρή μου, γιατί πολλά είπατε μέχρι τώρα. Λοιπόν, ακούστε λοιπόν και εμένα λίγο. Η είδηση αυτή. Εντάξει, η είδηση. Εντάξει, θα σα φωνάξω. Λοιπόν, η είδηση αυτή λοιπόν κύριε Νταβρή μου, σας πληροφορώ. Η είδηση αυτή έχει γραφτεί από σήμερα το μεσημέρι. Ναι. Σε αρκετά αθηναϊκά sites, ναι. Μεταξύ αυτών και το iEfemerida.gr, ναι. από το οποίο λοιπόν και εμείς ανιχνεύσαμε την είδηση αυτή, ναι. Και την μεταδώσαμε ως πληροφορία. Ναι. Άρα λοιπόν, έτσι, επειδή λέτε πολλά, η είδηση αυτή λοιπόν είναι ανεβασμένη στο διαδίκτυο αθηναϊκών μέσων ενημέρωσης. Ο καθένας στα αθηναϊκά. Να τα βάλετε λοιπόν πρώτα με τους Αθηναίους. Και μετά ελάτε να μου πείτε εμένα για τα γόνατά μου, το αν είμαι ψεύτης, το αν είμαι προπαγανδιστής κλπ. Άκουσα. Μάλλον δεν διαβάζετε πολύ τις αθηναϊκές ειδήσεις. Ιδεοντολογία, ξέρεις τι λέει. Λοιπόν, καλά. Μην μου μιλάτε με ιδεοντολογία κύριε Νταβρή μου. Λοιπόν, σας ξαναλέω λοιπόν πάλι. Εγώ είμαι λοιπόν και ψεύτης και προπαγανδιστής κλπ. Σας άφησα και μιλήσω τόση ώρα. Αλλά η είδηση αυτή λοιπόν. Δεν ήταν η δική μας του Λεπάντο. Ήταν, όχι, επειδή μου είπατε ότι εγώ τα έφτιαξα όλα αυτά. Ήταν λοιπόν δημοσιευμένη σε αθηναϊκό sites. Λοιπόν, επαναλαμβάνω. Αλλά δεν είναι λοιπόν κατασκευασμένη από τον εντός εισαγωγικών προπαγανδιστή και ψεύτη Φλαμή, αλλά παλού την πήρε. Σας ευχαριστώ κύριε Νταβρή μου, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε πολύ καλά. Λοιπόν.